Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται επιλογές άξιων ανθρώπων που έχουν μια παρουσία είτε στα ζητήματα περιβάλλοντος, όπως είναι το κόσμος εδώ του κ. Σήμερα ο κύριος Κόκαλης ανακοινώνει επισήμως το Ευρωψηφοδέλτιο και έχει πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές μέσα στο Ψηφοδέλτιο. Και άλλα κόμματα, για να το ολοκληρώσω, έχουν υποψηφίους για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα τα οποία, οι οποίοι έχει την εντύπωση θετική ότι θα αντιπροσωπεύσουν σωστά τη χώρα και το πάντως εδώ στους Σπαρτιάτες δεν ήταν και θέμα προσώπων. Ποιος τους ήξερε, κανένας αυτούς πριν εκλεγούν? Εδώ δεν ξέρανε ο ένας τον άλλον. Το φλόρο και το γραμμένο. Εντάξει, εδώ ο πρόεδρος μπορεί να μην ήξερε αυτούς που είχε βάλει μέσα στο κόμμα του. Αφού στη συνέχεια πλακωθήκαν. Για να έρθουμε τώρα στον κόσμο, 22 του μηνός, έτσι, επειδή είχαμε και την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Σωστά. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα σήμερα όμως επισήμως σε συνέντευξη τύπου. Θα ανακοινώσετε το ψηφοδέλτιό σας. Τι είσαστε εσείς στον κόσμο, για πείτε μας, τι αντιπροσωπεύετε, για να σας γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα. Σας ήξερε μέσα από τις δραστηριότητές σας ως Ευρωβουλευτή, αλλά τώρα με τον σχηματισμό του νέου κόμματος, του κόμματος Κόσμος, τι είσαστε εσείς για να σας μάθουμε λίγο καλύτερα. Ο Κόσμος είναι ένα νέο σύγχρονο ευρωπαϊκό πράσινο πολιτικό κόμμα. Ένα κόμμα επαρκές, πολιτικά ανταγωνιστικό, που θέλει να εκφράσει και στην Ελλάδα αυτό που λείπει από τον ελληνικό πολιτικό διάλογο τα τελευταία χρόνια, την πράσινη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης, η οποία κυβερνάει σε 7 χώρες, σε 7 κυβερνήσεις συνεργασίας, διοικεί πάνω 500 δήμους και έχει μια αυστηρή προσήλωση στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής με έναν τρόπο δίκαιο. Και που να προσφέρει ευημερία και προστασία για όλους. Έχετε κομματικό πρόσημο. Όλοι λένε αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός, αυτός είναι κεντρός. Ο κόσμος τι είναι? Ο κόσμος ανήκει ξεκάθαρα στο προοδευτικό τόξο. Στην προηγούμενη Ευρωβουλή, μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι πράσινοι λειτουργήσαν ως το κόμμα καταλήτης και επιταχυντής. Και ο χώρος γύρω από τον οποίο συγκροτήθηκε ένα προοδευτικό τόξο. Κέντρο, κύριε Κόκαλη, προσδιορίστε το, γιατί γίνεται σφαγή εκεί στο κέντρο. Νομίζω ότι οι πράσινοι προσδοκούν σε συνεργασίες, προσφέρουν λύσεις με σύνεση, με λογική, βασισμένη στην πραγματικότητα, μέχρι εκεί που αρχίζει το τόξο της μυσαλλοδοξίας, μέχρι εκεί που αρχίζει η ανορθολογιστική, η σκοταδιστική δεξιά. Αυτά που συζητούσαμε πριν, δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι. Άλλωστε, νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Πούτιν, παραδείγματος χάρη, θεωρεί τους πράσινους το πρόβλημα της Ευρώπης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κόκαλη. Βλέπουμε τα κόμματα, τα περισσότερα, είπα, σώσει τα 3-4 πρώτα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και έχουν μια ατζέντα με εσωτερικά ζητήματα που αφορούν το κρατικό δικαίωμα, την οικονομία κλπ. Μήπως πρέπει να ανοίξετε λίγο την βεντάλια του αφηγήματός σας για να καταλάβει ο κόσμος και ποια είναι η θέση σας για μια σειρά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, από την οικονομία μέχρι τα θέματα δικαίου και δικαιοσύνης κλπ. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν το μεσημέρι να ανακοινώσουμε την Εθνική Πράσινη Συμφωνία, την οποία θα προτείνουμε σε όλα τα προοδευτικά κόμματα, η οποία ακριβώς προτείνει ένα σύστημα ισορροπίας μεταξύ της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, με εγγυητή το κράτος δικαίου που λειτουργεί. Προφανώς δεν είναι ένα μονοθεματικό ζήτημα, όπως μονοθεματικά δεν είναι τα θέματα στη Θεσσαλία, μονοθεματικό δεν είναι το πρόβλημα της σκόνης που είχαμε προχτές, μονοθεματικό δεν είναι το θέμα της ξηρασίας που επιπλήττει το 40% της αγροτικής γης. Επομένως, εμάς μας αφορούν όλα τα ζητήματα από τις πόλεις, τις μεταφορές, το κράτος δικαίου, την δημόσια υγεία πάνω απ' όλα. Βεβαίως, η παιδεία δεν είναι ένα καθόλου μονοκομματικό πρόγραμμα και νομίζω ότι μόνο και μόνο η παρουσία ενός μανιφέστου των Ευρωπαίων Πρασίνων από 46 κόμματα, το οποίο ψηφίστηκε στη Λιόν και το οποίο εμείς προσαρμόζουμε στην ελληνική πραγματικότητα, είναι μια συμβολή στον ελληνικό πολιτικό, κύριε διάλογο, Κόκαλη, χρήσιμη. Επειδή τα πρόσωπα πάντα έχουν τη σημασία τους, έχω κρατήσει 3 από τα πρόσωπα που έχετε συμπεριλάβει σε αυτή την ομάδα του ψηφοδελτίου του Κόσμος. Η Ευδοκία. Επιζήσασα από τα Τέμπη ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί και μας πληγώνει όλους πάρα πολύ. Η κυρία Μπελιά, γνωστή για τους αγώνας της στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το λέω και με αφορμή την ψήφιση πρόσφατα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα και τις ασχήμιες που βλέπουμε τώρα ακόμη και μέσα σε ιερούς ναούς. Και ο κύριος Τσακρής, που είναι ένα πρόσωπο και ένας επιστήμονας που τον έχουμε συνδέσει με την περίοδο της πανδημίας. Τι σηματοδοτούν όμως αυτές οι επιλογές, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο? Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλες και όλους που είχαν το θάρρος να εκτεθούν με ένα κόμμα καινούργιο. Δεν θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους, το διευκρινίζω. Όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε εγώ. Όλοι θα δώσουμε έναν ωραίο αγώνα. Είναι όλοι και όλες άνθρωποι οι οποίοι
οποίοι έχουν δείξει το δείγμα τους μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πολιτική, μέσα στην επιστήμη, μέσα στις επιχειρήσεις. Τώρα θα είδατε ότι είναι άνθρωποι που έρχονται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από τον Πράσινο Χώρο γενικότερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει αγώνες σε συγκεκριμένα θέματα. Ο κύριος Τσακρής για τα θέματα δημόσιας υγείας, η κυρία Μπελιά για τα θέματα της ισότητας όλων των ανθρώπων. Και βεβαίως η κυρία Τσαγκλή έχει δώσει το δικό της αγώνα επιζήσας από τα Τέμπη, εστιάζοντας τα θέματα του κράτους δικαίου και βεβαίως των μεταφορών. Όλοι λοιπόν είναι άνθρωποι που έχουν δώσει ένα στίγμα και θα συνεχίσουν να το δίνουν και μετά τις ευρωεκλογές, γιατί εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να αγωνιστούμε μόνο για να έχουμε μια εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Οικογένεια, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, αλλά και να εδραιώσουμε στην Ελλάδα ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό και επαρκές πράσινο πολιτικό κόμμα. Έχετε και κάτι άλλο χαρακτηριστικό που σας κάνει ξεχωριστούς. Αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με, είσαστε το κόμμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών. Φαίνεται πως έχουμε κάνει το ιστορικό ρεκόρ στη συμμετοχή γυναικών. Πόσο τοις εκατό γυναίκες έχετε στο ψηφοδέλτιο? Είμαστε στο 58%, παραλίγο να χάσουμε ανάποδα, αν θέλετε, την ποσόστοση του 60-40. Αυτό, γυναικοκρατία. Γυναικοκρατία. Γυναικοκρατία, ναι, κοιτάξτε. Μην κινδυνεύσει και ο επικεφαλής κάποια στιγμή με αυτό, πρόσεξε. Μην κινδυνεύσει ο επικεφαλής. Δεν είναι θέμα. Από γυναίκα. Εγώ κοιτάξτε, έχω μια πορεία 10 χρόνια πια αιρετός. Στην τελευταία θητεία για το κλίμα και για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Έχω λοιπόν αυτή την αναγνωρισιμότητα και αυτή την ευθύνη να ηγηθώ αυτού του ψηφοδελτίου. Κύριε Κόκαλη. Προσέξτε το, επειδή είσαστε και νέο παντρός, γιατί συνήθως μέσα σε μια οικογένεια η γυναίκα είναι εκείνη η οποία έχει το πρώτο ρόλο. Σας μιλάει ένας με 35 χρόνια εμπειρίας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εμείς οι άντρες και η δικιά μας γενιά, αν θέλετε, έχουμε φέρει όλο τον κόσμο σε ένα διέξοδο. Έχει έρθει να αλλάξουμε το σύστημα και νομίζω ότι οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν να προσφέρουν περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση, συγγνώμη Δημήτρη. Ξέρω ότι στους πολιτικούς δεν αρέσουν τα υποθετικά ερωτήματα, αλλά εγώ θα το θέσω και εσείς φυσικά πάντα το όπως θέλετε. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος και δεν πετύχετε να εκλεγείτε, θα ετοιμάσετε το κόμμα για εθνικές εκλογές ή εδώ ολοκληρώνει το κύκλος? Κυρία Αναστασοπούλου, όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτό είναι μόνο ένα ξεκίνημα. Είναι ένα ξεκίνημα για να προσπαθήσουμε να έχουμε μια εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά προφανώς είναι η αρχή για την συνέχεια, για την εδραίωση ενός πράσινου πολιτικού πόλου, ο οποίος θα μπολιάσει και τα άλλα κόμματα, θα πιέσει και τα άλλα κόμματα να αντιμετωπίσουν, να καταλάβουν, να αντιμετωπίσουν και να φέρουμε και εμείς τις λύσεις που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτές θα τις προτείνουμε πρωτίστως, θα οργανωθούμε για τις τοπικές εκλογές, τις τοπικές κυβερνήσεις, που για μας είναι ιδιαίτερας σημασίας, διότι είναι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες εκείνοι που πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα προσαρμογής στις πόλεις να προστατεύσουν τους πληθυσμούς, αλλά και για τις εθνικές εκλογές. Είναι, θα έλεγα, χαρακτηριστικό ότι έχουμε πάρα πολλούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και δοκιμασμένους, ίσως είναι και οι μόνοι που έχουν περάσει την κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, βλέποντας και το ψηφοδέλτιό σας, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν πέσατε σε αυτή την παγίδα ποιοι είναι οι ευρύτερα γνωστοί, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τον κύριο Σκενάζη, έτσι, ο οποίος είναι γνωστός με την καλλιτεχνική του ιδιότητα. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ας πούμε το κράχτη που έχουμε μαζί μας και τον Δελατόλα, ας πούμε, το μεγάλο εκδότη, ή τον Ριζούλη που προείσταται σε μια μεγάλη ημερήσια εφημερίδα. Ίσως κάναμε λάθος, πρέπει να σκεφτώ να σας είχα. Το Δελατόλα. Είναι αργά τώρα, αφήστε. Δεν είχαμε αυτή τη λογική καθόλου. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με γνώση, με εμπειρία, με θέληση να προσφέρουν λύση. Εδώ, ξέρετε, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας, μια μεγάλη πρόκληση. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε η Δανία του Νότου και να αποφύγουμε να γίνουμε η Αίγυπτος του Βορρά. Έλα, Δημήτρη. Επειδή η Μαρία ρώτησε αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ πριν. Συγγνώμη, Δημήτρη. Να προσθέσω κάτι συμπληρωματικά σε αυτό. Μετά τις εκλογές. Το βασικό μου ερώτημα, και νομίζω και πολλοί κόσμου, κύριε Κοκαλή, είναι γιατί αυτή η αυτόνομη πορεία, δηλαδή αυτή η προσπάθεια για το πράσινο κίνημα, δεν μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενός μεγαλύτερου σχηματισμού, ενός μεγαλύτερου κόμματος? Δηλαδή, απογοητευτήκατε από τα κόμματα που υπάρχουν και είπατε να πάω μόνος μου? Όχι, καταρχήν, όπως λέμε τόση ώρα, δεν πάω μόνος μου. Πάω με. Εντάξει, ενώ κάνατε ένα καινούριο ξεκίνημα με ένα νέο κόμμα. Γιατί όμως, και η κυρία Βασιλική Γραμματικογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Που προέρχεται από τους κολόγους πράσινους, οι οποίοι δεν θα κατέβουν
ξεχωριστά. Κοιτάξτε, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει μια πρώτη ενοποίηση όλου αυτού του χώρου, όλου του χώρου που ψάχνει για πραγματικές λύσεις. Είναι μαζί μας και το κόμμα της Πράσινης Οικολογίας, αλλά και το κόμμα Volt, που είναι ένα πανευρωπαϊκό κόμμα. Όλοι αυτοί συστεγάζονται στην Ευρωπαϊκή Ομάδα των Πρασίνων, η οποία και είναι και, ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, εγώ πρέπει να καταθέσω αυτό που έζησα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί είδα μια ομάδα των Πρασίνων, η οποία είναι διπλάσια από την αριστερά και παίζει μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις. Πρέπει η χώρα μας να εκπροσωπείται και σε αυτήν την ομάδα. Εντάξει, πάντως καταλαβαίνουμε, κύριε Κόκαλη, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόμματα στα οποία, σε επίπεδο θέσεων τουλάχιστον, μπορεί να είστε λίγο πιο κοντά. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα με τα οποία συμφωνείτε από αυτά που προτείνει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, τώρα που μιλάμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία συμφωνούμε. Όμως, και είστε ανοιχτοί δηλαδή στο να συζητήσετε. Απολύτως ανοιχτοί, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η απαραίτητη και ραγδαία αλλαγή που πρέπει να γίνει άμεσα, διότι είμαστε αυτή τη στιγμή στο θερμότερο. Χρόνο της ιστορίας και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα μπροστά μας. Αυτή δεν μπορεί να την κάνουμε ούτε με τσακωμούς, ούτε με φασαρίες. Πρέπει να πετύχουμε πλατιές συνεννοήσεις, όπως ήταν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Προφανώς και τα άλλα κόμματα έχουν θέσεις. Δεν έχουν καταφέρει όμως ούτε να μεταβολήσουν, αν θέλετε, εσωτερικά συνολικά το πρόβλημα, ούτε να αποφασίσουν και με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει θαλάσσια πάρκα με εξορίξεις πετρελαίων. Το ΠΑΣΟΚ επίσης είναι υπέρ των εξορίξεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει να βρει ποια είναι ακριβώς η θέση του. Επομένως, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Κύριε Κόκαλη, και πριν πάμε στις εξορίξεις, σε αυτή τη χώρα ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ανακύκλωση. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά, τη γειτονιά μας, το τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ούτε τα αυτονόητα που γίνονται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, έχουμε πολλά βήματα και υπάρχει ατζέντα σε αυτό το οποίο εκπροσωπείται πλέον. Το ερώτημα είναι αν ο κόσμος είναι συνηθισμένος σε ένα πράσινο κόμμα στην Ελλάδα. Γιατί πάντα αυτά τα κόμματα έμοιαζαν με κόμματα διαμαρτυρίας, ας πούμε. Όχι, εδώ δεν έχουμε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Έχουμε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε κυβερνώς οικολογία, μία πρόταση διακυβέρνησης που θα δείτε και σήμερα το μεσημέρι, ακριβώς για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πράγματα και λύσεις οι οποίες υπάρχουν σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να είμαστε ουραγοί σε μια σειρά πραγμάτων που είναι λυμμένα στο εξωτερικό. Και γι' αυτό ο κόσμος είναι εδώ, για να μπορέσει να, και να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τον κόσμο, αλλά και να προσφέρει και υπαρκτές λύσεις στα άλλα κόμματα. Ένα από τα κυρίαρχα συνθήματά σας, και με αυτό να κλείσουμε, είναι να κηρυχθεί η χώρα μας σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Τι εννοείτε, δηλαδή, πώς μπορεί αυτό στην πράξη να εφαρμοστεί? Να σας πω. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019. Κήρυξε την Ευρώπη ως ήπειρος σε κατάσταση έκταξης κλιματικής ανάγκης. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα αυξηθεί η θερμοκρασία σε 3 βαθμούς παραπάνω. Αυτό σημαίνει ήδη μεγάλη. Το ζούμε. Βεβαίως το ζούμε, και το ζούμε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Και το αναπνέουμε. Είδαμε και τη σκόνη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε όλες μας λειτουργίες, τις δημόσιες υπηρεσίες του δημόσιου, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν αυτή τη μετάβαση που σκοπό έχει την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και την ευημερία. Το έχει κάνει αυτό κάποια χώρα αυτό? Πολλές χώρες το έχουν κάνει. Το έχει κάνει η Ιρλανδία, το έχει κάνει η Σκωτία, που έχει ξεχωρίσει από την Αγγλία, το έχει κάνει η Δανία, το έχουν κάνει πάρα πολλοί δήμοι σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία εμείς στηρίζουμε για να ευθυγραμμιστούμε και να σοβαρευτούμε. Είδατε, νομίζω, ότι ακόμα και στο Ντουμπάι, που είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο κράτος, ακόμα και τα πετρελόγραφα δεν μπορέσαν, έγινε πισίνα. Επομένως, νομίζω πρέπει να πάρουμε το μάθημα και να σοβαρευτούμε γρήγορα. Κύριε Κόκαλη, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Με τα χαράς μεγάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι άλλο. Μας έκανε εντύπωση ο ήπιος πολιτικός λόγος. Δεν είμαστε και συνηθισμένοι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι. Διαστήκαμε. Κοιτάξτε, είμαστε πιο επιθετικοί εμείς που προτάγαμε παρά εσείς που απαντάγατε. Εντάξει, ίσως και η ατζέντα που προτάσετε να μην ενδείκνεται ούτως ή άλλως και για πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να το δούμε διαφορετικά το θέμα του περιβάλλοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Καλό είναι να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με το θόρυβο και στη μεταξύ μας αυτοαναφορικότητα και να δούμε τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, να έρθουμε κοντά στον κόσμο και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι